Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκονα και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Ολική ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό καταδεικνύουν τα αποτελέσματα των δύο διαδικτυακών ψηφοφοριών της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας που διεξήχθησαν σε διάστημα 2 εβδομάδων. Βάσει της τάσης του εκλογικού σώματος, επέρχεται ριζική αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών με τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής να αυξάνονται ραγδαία, τον ΣΥΡΙΖΑ να έρχεται πρώτος όσον αφορά την παράσταση νίκης και τον Αντώνη Σαμαρά να συγκεντρώνει την προτίμηση των πολιτών όσον αφορά την καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Αναλυτικά τα αποτελέσματα των διαδικτυακών ψηφοφοριών στο zoogla.gr. Για την Κυριακή το πρωί ανανεώθηκε το ραντεβού του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα με την Τρόικα μετά τις εξελίξεις στη συνεδρίαση του Eurogroup. Κατά τις πληροφορίες, η Τρόικα θα παραμείνει στην Ελλάδα έως την Τετάρτη. Στόχος είναι να κλείσουν εσπευσμένα όσο το δυνατόν περισσότερα από τα ανοιχτά θέματα, με πρώτο το δημοσιονομικό κενό και τον προϋπολογισμό του 2014, την τελική συμφωνία για την τύχη των ελληνικών αμυντικών συστημάτων, τα διαρθωτικά ζητήματα της απελευθέρωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς και το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων που μετατίθεται από χρόνο σε χρόνο. Όπως ανέφερε ο κύριος Στουρνάρας στις Βρυξέλλες, μετά τη συνεδρίαση θα πετύχουμε συμφωνία με την Τρόικα, επαναλαμβάνοντας ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν άλλα δημοσιονομικά μέτρα παρά μόνο διαρθωτικά. Τραγωδία με 8 νεκρούς, παράνομους μετανάστες σημειώθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή Πάλερος απέναντι από τη Λευκάδα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι μετανάστες ειδοποίησαν την αστυνομία μέσω κινητού τηλεφώνου ότι βρίσκονται σε σκάφος και είναι σε κίνδυνο. Άμεσα έσπευσε στο σημείο δύναμη του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής με πλωτό, όπου εντόπισε ένα αναποδογυρισμένο σκάφος. 15 παράνομοι μετανάστες είχαν καταφέρει να βγουν σώοι στην παραλία της περιοχής, ενώ άλλοι 8 εντοπίστηκαν νεκροί από τη δύναμη του λιμενικού. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη έρευνες στη θαλάσσια περιοχή από Δίτη, καθώς οι μετανάστες ανέφεραν ότι στο σκάφος επέβαιναν και άλλα άτομα. Την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων στήριξης της Ιρλανδίας και Ισπανίας ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Ντάισελμπλουμ, δήλωσε ότι οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης αποφάσισαν την έξοδο των δύο χωρών από τα προγράμματα βοήθειας, χαρακτηρίζοντας θετική την εξέλιξη για ολόκληρη την Ευρωζώνη, καθώς όπως είπε αποδεικνύει πως τα προγράμματα αποδίδουν. Η Ισπανία συγκεκριμένα θα εξέλθει τον Ιανουάριο από το πρόγραμμα στήριξής της χωρίς να χρειαστεί έναν προστατευτικό μηχανισμό από τους δανειστές της. Υποστηρίζουμε πλήρως την απόφασή της να μην ζητήσει νέα οικονομική βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας μετά την έξοδό της από το πρόγραμμα στήριξης τον Ιανουάριο του 2014, αναφέρουν οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης στην ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε μετά την ολοκλήρωση της συνόδου τους στις Βρυξέλλες. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Τοπικές βροχές στην Ανατολική Ηπειρωτική Ελλάδα, την Κρήτη και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο και παροδικές νεφώσεις στις υπόλοιπες περιοχές είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν πάνω από τις θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Από εμάς, καλημέρα σας.